Μη την υπάρχουσα τη ζωή και τες πρεσβείες τεσσέρες. Με κατάνοιξη και συμμετοχή πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε η περιφορά της εικόνας στην Ιερά Μονή της Παναγίας στο Μικρόκαστρο. Από νωρίς το πρωί τελέσθη η Θεία Λειτουργία χωροστατούντος του Μητροπολίτη Συσανίου και Σιατής της κυρίου Παύλου. Τόσο εδώ, όσο και οπουδήποτε αλλού τιμάται η Παναγία, τα πλήθη του λαού με την παρουσία τους να απαντούν. Εισέ μόνην ελπίζω, εισέ μόνην καθόμε και εισέ θαρών κατέφυγον. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας χρονολογείται από το 1603. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί αναβίωση του εθίμου των προσκυνητών καβαλάριδων σχετιστινών, οι οποίοι με τα στολισμένα λογά τους κατεβαίνουν στο μοναστήρι της Παναγίας και ύστερα επιστρέφουν στη Σιάτιστα, όπου και γίνεται μεγαλοπρεπής η υποδοχή τους από τις αρχές και το λαό. Το έθιμο έχει τις ρίζες του στα χρόνια της τουρκοκρατίας, όταν το πανηγύρι του μοναστηριού στις 15 Αυγούστου έδινε την ευκαιρία στους κατοίκους της περιοχής να ζήσουν μία μέρα ελευθερίας. Οι αδούλωτοι τότε σιατιστινοί έβρισκαν την ευκαιρία, έφυποι με στολισμένα τα άλογά τους κάτω από τα μάτια των Τούρκων, να δείξουν τη λεβεντιά τους και να διατρανώσουν την ελπίδα για την αποτείναξη του ζυγού της δουλείας. Δηλώσεις για τον εορτασμό του 15 Αύγουστου έκαναν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτές του νομού και ο Δήμαρχος της Σιάτιστας. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα της Ορθοδοξίας, είναι μια σημαντική μέρα του Ελληνισμού. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά. Και πρέπει να πούμε ότι εδώ που βρισκόμαστε στο μοναστήρι, στο Μικρόκαστρο, οι καβαλάριδες μας από τη Σιάτιστα πήραν την ευλογία τους για την επόμενη χρονιά. Έτσι, δίνουμε τη δυνατότητα στις νέες γενιές να μαθαίνουν και να ενημερώνονται για τα έθη και τα έθιμά μας, για την παράδοσή μας, που είναι, αν θέλετε, το σημαντικότερο για το αύριο το οποίο έρχεται. Ευχαριστώ. Η μέρα της Παναγίας, η μέρα χαράς και γιορτής σε όλη την Ελλάδα, η μέρα περισυλλογής ταυτόχρονα, ανησυχίας για το πώς πάει η πατρίδα μας, αλλά ελπίζουμε και προσδοκιών για καλύτερες μέρες. Εύχομαι η χάρη της Παναγίας να γεμίζει χαρά και ειρήνη στις καρδιές και στις ψυχές όλων μας και να πλημμυρίζει με αγάπη προς το πλησίον, τον κόσμο και την πατρίδα μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, η γιορτή της Παναγιάς, όλη η Ελλάδα ένα περιβόλι της Παναγιάς. Είναι μια μέρα αγάπης, μια μέρα αλληλεγγύης, μια μέρα όπου οι Έλληνες φτάνουν στις εκκλησίες και εναποθέτουν ελπίδες. Ελπίδες για όσα δεν έχουν γίνει και για όσα πρόκειται να γίνουν. Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία και βέβαια ειρήνη για όλους. Γιορτάζουμε και φέτος με κάθε λαμπρότητα και επισημότητα το έθιμο των προσκυνητών καβαλάριδων στην Παναγία, στην Ιερά Μονή της Κοιμήσεως του Θεοτόκου στο Μικρόκαστρο. Το έθιμο αυτό έρχεται από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, όπου τότε οι καβαλάριδες ερχόταν να προσκυνήσουν στο μοναστήρι την Παναγία, εκφράζοντας έτσι το θρησκευτικό του συνέστημα και τον πόθο για τη ελευθερία. Το έθιμο αυτό διατηρείται αναλύωτο με το πέρασμα του χρόνου και αναβιώνει κάθε χρόνο με τον ίδιο ζήλο, το ίδιο κέφι και την ίδια πίστη προς την παράδοση. Χρόνια πολλά. Εκατοντάδες πιστοί βρέθηκαν εδώ στον Ιερό Ναό της Παναγίας στο Μικρόκαστρο για να προσκυνήσουν και να προσευχηθούν. Χρόνια πολλά, καλά και υγιεινά. Η Παναγία πάντοτε να μας προστατεύει. Σχεδόν κάθε χρόνο, όποτε μπορούμε, Κυριακές. Έρχεστε να προσκυνήσετε. Ναι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Με υγεία και ευτυχία να είμαστε το χρόνο γεροί και να γιορτάζουμε κάθε χρόνο το έθιμο της Παναγίας. Και κάθε χρόνο με όσο πιο πολύ ζήλο υπάρχει. Και με μικρά παιδιά ακόμη.